Πάμε στο σημείο που δολοφονημένη γυναίκα 40 γυναίκα. Έχουν σηκώσει ένα άσπρο σερτιόνι. Βλέπουμε την εικόνα. Αν μπορούμε να τη φέρουμε λίγο την εικόνα για τη δίκαιο των τηλεθεατές και πάμε απευθείας στη Μίνα Καραμίτρου που έχει πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες για αυτό. Καλημέρα, Μίνα. Καλημέρα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Βέβαια. Λοιπόν, να σας πω ότι η Ασφάλεια Αττικής έχει δώσει αυτή τη στιγμή αναζητήσεις σε όλη την Ελλάδα και αναζητούν τον πρώην σύντροφο της δολοφονημένης γυναίκας. Πρόκειται για μια γυναίκα, θέλω να σας πω, η οποία έχει καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία αρκετές φορές, ξεκινώντας από το 2013, το 2022. Της είχε εγκατασταθεί στο κινητό τηλέφωνο το κουμπί πανικού και μάλιστα χθες θα έπρεπε να δικαστεί στο αυτόφορο πρώην σύντροφός της για μία ακόμη φορά για ενδοοικογενειακή βία. Από την πρώτη στιγμή που οι αστυνομικοί βρήκαν δολοφονημένη τη γυναίκα και είδαν ότι δίπλα της υπήρχαν τα προσωπικά της αντικείμενα, το κινητό της, η τσάντα της, κατάλαβαν ότι δεν είχαν να κάνουν σε καμία περίπτωση με επίθεση, με κίνητρο τη ληστεία. Άρχισαν λοιπόν να αναζητούν τα στοιχεία της γυναίκας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια γυναίκα η οποία στο παρελθόν, σας ξαναλέω, είχε καταγγείλει πάρα πολλές φορές ενδοοικογενειακή βία από τον πρώην σύντροφό της. Και αυτή τη στιγμή θεωρείται και ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία της γυναίκας. Μίνα, δεν ξέρουμε βέβαια αν είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας της γυναίκας. Είχε προμηθευτεί panic button. Οι αρχές λένε ότι της είχαν πει ότι θα πρέπει να μετακινηθεί από το σημείο το οποίο βρίσκεται για να πάει σε κάποια δομή. Δεν ξέρουμε όμως ακόμη εάν αυτό είχε γίνει, εάν δεν είχε γίνει, σε ποιο στάδιο βρισκόταν όλη αυτή η διαδικασία. Σημασία πάντως έχει, Παναγιώτη και Γιάννη, ότι μιλάμε για μια γυναίκα η οποία το είχε καταγγείλει πολλές φορές. Για να έχει εγκατασταθεί και το panic button, καταλαβαίνω ότι είχε φτάσει και στο γραφείο του εισαγγελέα, γιατί αυτό γίνεται μόνο πια όταν ναι, σωστά. Και στο γραφείο του εισαγγελέα. Άρα είχε ευθείες απειλές βίας, μπορεί να έχει υποστεί βία. Και αυτή τη στιγμή, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια αναζήτηση του πρώην σύντροφό της. Λοιπόν, Μίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου, όπως πάντα. Καλημέρα. Τις έγκυρες πληροφορίες σου. Σε ευχαριστούμε. Πολύ δύσκολη υπόθεση. Πάμε στο σημείο. Είναι Αναστασία Σταματοπούλου με ένα αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος νομίζω άκουσε φωνές, τις φωνές γυναίκας, δραματικές εκκλήσεις. Μια κυρία. Έλα, Αναστασία. Ναι. Είμαστε εδώ με την κυρία Ράνια, όπου, όπως μας είπε, όταν ήρθε να ανοίξει το μαγαζί της, την ειδοποίησε ο αυτόπτης μάρτυρας, αυτός που αναφέραμε προηγουμένως ότι είδε την δολοφονία, ότι άκουσε τη γυναίκα να φωνάζει βοήθεια. Θα μας τα πει και η ίδια. Ναι. Καλημέρα, τι ακούσατε? Κοίτα να δεις, 5 η ώρα μόνο εγώ ανοίγω μαγαζί. Και 5 και 20 πίνω καφεδάκι, μπαίνει ένας πελάτης μου και μου λέει «κλείς την πόρτα». Εδώ τη σκοτώσανε την κοπέλα, το άκουσα εγώ βοήθεια, βοήθεια και το πήρα αστυνομία. Και το κλείδωσε πόρτα, άμα βέβαια δεν θα έρθω τώρα ξανά 5 η ώρα, μη τίποτα. Μόνο αυτό το μου είπε. Άμα λέει δεν θέλω εγώ να με ξέρουν, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά μετά τι να γίνει. Φοβάται και ο ίδιος. Φοβήθηκε. Και εγώ τώρα φοβάμαι. Και εγώ φοβάμαι. Δεν ξέρεις, μπορεί να με δουν στη τηλεόραση και αυτός να το στείλει κάποιον. Όταν φτάσατε εσείς εδώ, είχε έρθει ασθενοφόρο και η αστυνομία? Κανένας δεν ήρθε. Ήρθα εγώ, μετά μπήκε. Α, δεν το πρόσεχα. Μου λέει, εγώ το φώναξα την αστυνομία, κλείσει την πόρτα. Γιατί είναι οι πελάτες μου, μου λέει, το ξέρω ότι έρχεσαι νωρίς. Δεν ξέρεις καμιά φορά λοιπόν. Μπορεί και κλεφορά εδώ. Ναι, μπορεί... σωστό. Το αποτέλεσμα είναι ότι μια γυναίκα ακόμα... Μια γυναίκα ακόμα, δυστυχώς, η οποία είχε πάει και για ακόμα, βοήθεια. Αναστασία, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα είναι εκεί, έτσι. Ναι, είναι προφανώς ο ιατροδικαστής εκεί. Ισορρός. Ναι, ισορρός, ναι, είναι ακόμα εκεί. Το Σεντόνι απομακρύνουν τη σωρό. Απομακρύνουν τη σωρό. Μία ακόμα γυναίκα, η οποία είχε υποστεί προφανώς ενδοοικογενειακή βία. Καταγγείλει βία. Έχει καταγγείλει, έχει πάρει button panic, έχει πάει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μία γυναίκα δολοφονημένη με ένα μαχαίρι πάνω της, καρφωμένο στην μέση του δρόμου. Μία ακόμα γυναικοκτονία. Ουκέ στην αριθμός πλέον. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε, Αναστασία.